διακόπτουμε, όμως δεν θα δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον Θέμη τον Κανελόπουλο και πάλι, που είναι στην Ασπροπουλιά, σε άλλο σημείο. Θέμη, πού ακριβώς βρίσκεσαι? Σε άλλο σημείο βρισκόμαστε στα σπίτια, όπως βλέπεις και εσύ. Κοίταξε να δεις τώρα που έφτασε η φωτιά. Δηλαδή, εδώ έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πριν από λίγο από τις εναέριες δυνάμεις, από τις πυροσβεστικές, από τις εθελοντικές ομάδες. Η ΟΑΚ Μεσσηνίας, βλέπετε, βρίσκεται εδώ. Κοιτάξτε, το μέτωπο της φωτιάς είναι ακριβώς στο σπίτι. Ακριβώς στο σπίτι. Και είναι, έχει φύγει πλέον σπίτι, η φωτιά. Είσαι πια μέσα στο χωριό για να καταλάβει άλλο, ο κόσμος. Είμαστε ακριβώς στην Εθνική Οδό, στη στροφή επάνω της Εθνικής Οδού. Είναι κάποια σπίτια εδώ και γίνεται προσπάθεια εδώ από εθελοντές, από ανθρώπους που έχουν έρθει με τρακτέρ, κάθε έναν, προκειμένου να συνδράμουν. Να μας πείτε και στις εθελοντές, έτσι. Δύο λογάκια εθελοντές, μία δυνάστια μας. Είναι δύσκολες φορές προφανώς. Προσπαθεί και αυτός να συμβάλλει στο να σβήσει αυτό το μέτωπο. Πολύς ο κόσμος που έχει φτάσει και εδώ. Και θα σας δείξουμε, κοιτάξτε τώρα, εδώ επιχείρηση, έτσι. Έλα λίγο, Αλέξανδρε. Είναι ο Αλέξανδρος ο Μπελογιάννης τώρα πια μαζί μου. Να. Κοιτάξτε, επιχείρηση. Βρίσκονται εδώ κάποιοι Ρωμά, οι οποίοι προφανώς προσπαθούν και αυτοί να περισσώσουν, γιατί ένα σπίτι ακριβώς βρίσκεται πίσω και όλοι καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να ανακαουπεί. Ακούτε τον αέρα της φωτιάς, είναι συγκλονιστικό δηλαδή αυτό που συμβαίνει, τρομακτικό κυριολεκτικά, το να δημιουργείται αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς κάθε στιγμή. Θα περάσουμε από εδώ, έλα από εδώ Αλέξανδρε, για να σας δείξουμε το που έχει φτάσει αυτό το μέτωπο πλέον. Η επιχείρηση είναι εκεί, Θέμη. Εδώ είναι μια, δεν είναι επιχείρηση, είναι σπίτι εδώ μια οικογένεια. Και τώρα πέρασε ένα από τα πεζετέλ για να σταματήσει εδώ. Θέλει προσοχή και στο συγκεκριμένο σημείο, όταν έχουμε τις ρήψεις και είναι κάτοικοι εκεί ή εθελοντές. Θέλει και εκεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μιλάμε και για λάστιχα. Μιλάμε για πολλά πολύ εύλεκτα υλικά. Πριν από λίγο είδαμε, να, κοίταξε λίγο, Γεωργία, φιάλες εδώ αερίου. Ναι, δηλαδή είναι να, πάρα να πολύ δύσκολο και, χάρη και πολύ να προσέχετε κι εσείς πάρα πολύ. Τώρα περιγράφεις εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες. Και έχουμε φτάσει, να, είναι η τρίτη ρήψη από το πεζετέλ τώρα αυτή τη στιγμή. Πέντε τα πεζετέλ τα οποία επιχειρούν, είναι οι τρεις air tractors, οι καινούργοι, και δύο πεζετέλ τα οποία ήταν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και βλέπεις και εσύ, εδώ βρισκότανε ένας μικρός οικίσκος που και αυτός σχεδόν έχει καταστροφεί, και η προσπάθεια που συνεχίζεται εδώ από τους ανθρώπους να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν κινδύνευσε κάποιος από αυτούς, Ορίστε, δεν έχει κινδυνεύσει, γιατί σε κάποια από τις προηγούμενες συνδέσεις αναφερθήκαμε στους Ρωμά, όπου έχουμε τους καταβλισμούς. Δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος από αυτούς. Εδώ, κοίταξε, εκεί, Γεωργία, γιατί... Γεωργία, ναι. Κοίταξε, κοίταξε. Καινούριο αυτοκίνητο καμένο, έτσι. Κοίταξε. Απίθανο. Ακόμα καίει εδώ ο τόπος. Είναι κάτω το επιβραδυτικό υγρό, αυτό που βλέπεις το λευκό, που έπεσε από τα εναέρια μέσα. Υδροφόρες εδώ έχουν καταφέρει. Αλλά όπως βλέπεις και εσύ, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Γίνεται μια προσπάθεια. Καήκαν αυτοκίνητα. Επάνω είναι πολύ εύλεκτα. Ναι. Οι υλικές ζημιές είναι πάρα πολλές. Οι υλικές ζημιές είναι αρκετές. Όπως είπα και πριν, και από τα σπίτια του αεροχωρίου, η φωτιά έχει περάσει από μέσα. Οι υλικές ζημιές είναι αρκετές. Και όπως βλέπετε, πλέον ο καπνός είναι και δύσκολο στο να μπορέσει να αναπνεύσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό το λέμε γιατί μιλάμε ότι πέρα από τα όλα τα υπόλοιπα καίγονται και υλικά. Έφλεπτα και επικίνδυνα. Είναι δύσκολο. Ναι. Δεν ξέρω, σε είδα πριν που φορούσες μάσκα. Καλό είναι να φορέσεις μάσκα. Μια χαρά θα έχουμε την επικοινωνία. Και ο Αλέξανδρος Μπελογιάννης. Αυτή τη λόγια είναι πραγματικά συγκλονιστικό όλο αυτό, έτσι. Ευχαριστούμε την πυροσβεστική, τα ελικόπτερα και τον κύριο Κουκούτσι. Σώσαν το σπίτι μου. Ναι, σώσαν το σπίτι μου τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ όλους αυτούς εδώ. Βλέπετε και εσείς ο άνθρωπος ο οποίος είδε το σπίτι του να το αγκαλιάζουν οι φλόγες. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει φύγει ο κίνδυνος, το αναφέρουμε. Δεν είναι ότι έχει φύγει ο κίνδυνος. Βλέπετε και εσείς, ακούτε το ελικόπτερο. Βοηθήσει εδώ ο Αλέξανδρος. Είναι ακριβώς από πάνω μας.
Θέμη, γιατί η εικόνα μας έλεγε νωρίτερα η Σύση, η Τριάντου για τα μέτωπα που άρχισαν να ξεπηδούν ενδεχομένως λόγω και της βλάστησης και της επικινδυνότητας και του είδους τέλος πάντων. Είναι αρκετά, ξέρουμε, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Τα πύρινα μέτωπα είναι 3 στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Μισό λεπτά και επέτρεψα μου λίγο να βοηθήσω τον Αλέξανδρο. Μισό λεπτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο. Να πάρετε το χρόνο σας. Βλέπουμε εμείς ζωντανά σε άλλο σημείο, κοντά στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Ασπροπουλιάς, όπου έχουμε την μεγάλη φωτιά που μένεται. Είναι 2 με 3 σημεία. Ήταν ένα σημείο στο ύψος της Ασπροπουλιάς, ένα σημείο που πέρασε σχεδόν στην διασταύρωση του πηδήματος. Τόσες φορές να έρθουν περισπιστικά. Τι κάνουν τα περισπιστικά? Εδώ είναι το επικίνδυνο τώρα. Πρέπει να καεί το σπίτι και μετά να φανερωθούν. Τους έχουμε πει 500.000 φορές. Εντάξει, καταλαβαίνουμε την... καλάμια. Καταλαβαίνουμε την αγωνία όλοι του κόσμου. Ελάτε πίσω όλοι, πρέπει να... Να πούμε, Θέμη, ότι θέλει ψυχραιμία σε τέτοιες δύσκολες ώρες. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του κόσμου, επειδή μας μετέφερε σε επεισόδια που έγιναν, μικροεπεισόδια με πυροσβέστες νωρίτερα και Ρωμά που κατοικούν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή το μείζον είναι να μην κινδυνεύσει άνθρωπος. Θα σε πάω εδώ σε αυτό το σημείο για να δεις πώς εκτείνεται πλέον το μέτωπο. Κοίταξε να δεις και τα τρακτέρια, αλλά και οι άνθρωποι της υπηρεσίας είναι μέσα στο μέτωπο. Βλέπουμε εδώ την υποδιοικητή, την κυρία. Νομίζω ότι είναι καλό να απομακρυνθείτε από τη... Την τελευταία στιγμή τώρα βλέπουμε να ανοίγουν ζώνες αντιπυρικές στο σημείο. Αντιπυρικές ζώνες, ναι, έχουν φέρει και μηχανήματα εδώ και τρακτέρ και ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να μην βρει καύσιμη ύλη αυτό το μέτωπο και να σταματήσει εδώ. Ακριβώς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, πέρασε το ελικόπτερο τώρα και έκανε μία ρήψη. Προκειμένου να καταφέρει να σώσει αυτό το σπίτι, όπως λέγαμε. Είσαι κοντά, πολύ κοντά στην παλιά Εθνική Οδό, έτσι, Θέμη? Είμαστε μια ανάσα από την Εθνική Οδό, δηλαδή στα 5 με... Μια ανάσα ακριβώς από την Εθνική Οδό. Και βλέπετε, κοιτάξτε, βγάζουν τις φιάλες με το οξυγόνο, να μην υπάρξει ζήτημα. Ναι, μεταφέρουν οτιδήποτε, γιατί και τις μπουκάλες! Νομίζω ότι θα ήταν χρόνιμο να απομακρυνθείτε με τον Αλέξανδρο τον Μπελογιάννη, να πάτε σε λίγο πιο ασφαλή σημεία. Είναι υδροφόρο. Φύγουμε από αυτό το σημείο. Έρχεται και ένα πυροσβεστικό να συνδράμει εδώ, όπως βλέπετε κι εσείς. Βλέπουμε και τα πλάνα του Αλέξανδρου, ιδιωτικές υδροφόρες, οι οποίες έχουν σπεύσει για να παράσχουν όσο γίνεται βοήθεια. Νομίζω ότι το παραμικρό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, μαζί με τις όποιες ρήψεις, μακάρι να γίνουν περισσότερες από τα αεροπλάνα, γιατί οι αέριες δυνάμεις... Πραγματικά ήταν συγκλονιστική βουτιά από το Πεζεντέλ για μία ακόμη φορά. Νέο εδώ πυροσβεστικό έρχεται στο σημείο, γιατί κοίταξε, είναι το επικίνδυνο εδώ, είπαμε, ζήτημα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά έφλεκτα αντικείμενα. Κοίταξε εδώ που έχουν συγκεντρωθεί στην άκρη. Ζητούν από την πυροσβεστική να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μία ακόμα ρήψη από το Πατσατέλ. Είστε στο ύψος της Ασπροπουλιάς, στην Εθνική Οδό, έτσι, εκεί όπου υπάρχουν και είμαστε λίγο, ναι, και σπίτια. Έχει καεί, μας δείξατε ένα όχημα. Έσπευσε το πυροσβεστικό όχημα μαζί με τις ιδιωτικές υδροφόρες, γιατί έρχεται προς τα εκεί το συγκεκριμένο μέτωπο, από ό,τι βλέπουμε στην εικόνα. Και μια και αναφέρθηκες και σε αυτά τα υλικά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η κίνηση αυτή. Ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι παντού, σε κάθε γωνιά, προκειμένου να καταφέρει και αυτός να συντονίσει την όλη κατάσταση, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι πάνω απ' όλα και οι υπόλοιπες περιουσίες. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες, οι οποίοι θα επιχειρήσουν, μόλις έφτασε και το όχημα στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι δραματική, έρχεται και η υδροφόρα. Ό,τι υδροφόρα υπάρχει, ειδικά μηχανήματα. Έλα εδώ, με εθελοντές, με κατοίκους της περιοχής, με πολίτες, με επαγγελματίες, όλοι έχουν ερχτεί στη μάχη τώρα.
βλέπουμε να. Κοίταξε εδώ πώς βοηθούν όλοι προκειμένου, για να, ναι. προκειμένου να μεταφέρει το νερό υδροφόρο στο πυροσβεστικό όχημα για να μην υπάρξει πρόβλημα. Μα συγχωρείτε ορισμένες φορές για την λήψη, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς. Εγώ δεν έχω δει κάπου την περιφέρεια να σπεύσουν έστω και από τους γύρω δήμους. Νομίζω θα το έχουν κάνει μόνοι τους. Βλέπουμε και τους πυροσβέστες, είναι και ο κύριος Κατσαπάδος, να απομακρύνουν κάποιους από τους εθελοντές. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά και αυτό έχουν στο νου τους αυτό οι πολίτες. Προσπαθείς να βοηθήσεις, αλλά καμιά φορά σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να είναι αντίθετο το αποτέλεσμα και να πετύχεις το ακριβώς αντίθετο και να κάνεις πιο δύσκολο να δεσχεράνεις το έργο της κατάστασης. Απλώς, όπως βλέπεις και εσύ πολύ γρήγορα την εγκατάσταση του νερού. Διανομή νερού θα επιχειρήσουν να σταματήσουν αυτό το πύρνο μέτωπο που είναι πίσω μας. Η υδροφόρα αυτή τη στιγμή σπέβδει στο άλλο σημείο. Όλοι κάτουν ό,τι είναι δυνατόν. Επαναλαμβάνω, ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι από την πρώτη στιγμή εδώ και προσπαθεί να συντονίσει όλο αυτό κυριολεκτικά, επαναλαμβάνω, το χάος, γιατί μιλάμε για ένα πυρηνό χάος, και κάνει και ο ίδιος ό,τι είναι δυνατόν να ξεμπλοκάρει γρήγορα την διαδικασία. Είναι παντού το πυρηνό αυτό μέτωπο, δηλαδή δεν κινδυνεύει μόνο αυτό το σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε τώρα με τον Αλέξανδρο. Υπάρχουν μια σειρά από σπίτια και πάμε να δούμε λίγο το πώς εκτείνεται. Να μεταβούμε στην Εθνική Οδό, γιατί εδώ φαίνεται ότι η κατάσταση θα είναι σε λίγο καλύτερη. Ωραία, μακάρι. Άρα να σε αποδεσμεύσουμε προς το παρόν. Θα δούμε και τη θέση στην Τριάντο που μπορεί να έχει. Κοίταξε τώρα, κοίταξε μέσα τι γίνεται. Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή στο μεταξύ. Εκεί καλό είναι να απομακρυνθεί. Ήδη τους απομακρύνουν στην κινητική προσπάθεια που καταβάλουν. Αλλά θέλει και προσοχή για τους ίδιους κυρίως και για να γίνει και λίγο πιο εύκολη η υπόθεση της κατάσβεσης. Γι' αυτό και οι πυροσβέστες έκαναν αυτές τις κινήσεις. Είναι πολύ δύσκολες ώρες και θέλει σύνεση. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη τώρα στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτό που, που προέχει είναι να συνδράμουμε τους ανθρώπους που ζουν εδώ, που έχουν το βιό τους. Αυτό έχει, ο ανθρώπινος παράγοντας, τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Και να προσπαθήσουμε όλοι πάντα να συνδράμουμε τους εθελοντές, όποιους τους πυροσβέστες, να είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Προέχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το σημαντικότερο είναι οι ανθρώπινες ζωές, όπως καταλαβαίνεις, Γεωργία, και σε αυτό θέλουν να σταθούν όλοι. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σωθούν περιουσίες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες ζωές, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Και υπάρχουν δύο παράγοντες. Μία κόμπη μάνικα εδώ στείνεται. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να σε αποδεσμεύσω για να μεταφερθεί σε άλλο σημείο, Θέμη. Θα πάμε λίγο προς τα πάνω. Είναι στο σημείο. Ωραία. Αυτό όλοι. Και ο Δήμαρχος Καλαμάτας από την πρώτη στιγμή. Έχουν έρθει εδώ και οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού. Θα πάμε πάνω μαζί με τον Ωραία. Αλέξανδρο και θα επιχειρήσουμε, επιτρέψτε μας λίγο, να σας δείξουμε πού είμαστε αυτή τη στιγμή και πού βρισκόμαστε εμείς, αλλά πολύ περισσότερο και πού έχει φτάσει και το πύρινο μέτωπο, για να καταλάβετε κι εσείς ποιες είναι οι διαστάσεις. Σας δείχνουμε πάντα ζωντανή εικόνα, για να καταλάβετε κι εσείς ποιες είναι οι διαστάσεις. Είμαστε σε ένα σημείο, ακριβώς εκεί είναι το όχημα του Μωρέα, δηλαδή που είναι η διασταύρωση της παλιάς με την νέα Εθνική Οδό. Εκεί ακριβώς που κάνει, ας το πούμε έτσι, τη γέφυρα και περνάει από κάτω η παλιά Εθνική Οδός. Και νέο όχημα εδώ πυροσβεστικό. Εξαιρετικά επικίνδυνο δεδομένων των συνθήκων, δεδομένης της κατάστασης και της μορφολογίας. Έχουμε επιχειρήσεις, σπίτια, τους καταβλισμούς, μόνιμοι κάτοικοι. Με το βενζινάδικο έγινε κάτι, είμαστε εντάξει, θέλει στο σημείο εκείνο. Όχι, όχι, έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση. Στήθηκε παντού, κοίταξε εδώ πέρα. Έχει εκταθεί πλέον αυτό το μέτωπο και έχει περάσει πίσω. Φαίνεται, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο σε σχέση με το προηγούμενη σύνδεσή μας. Και το λέω αυτό καλύτερο σημείο γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει στη διαδικασία του να ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εικόνα, αλλά είναι αλλεπάλληλες συρρήψεις των εναερίων μέσων. Πετούν τόσο χαμηλά, είναι κυριολεκτικά ηρωική προσπάθεια και των πιλότων των Μπετζετέλ και των air tractors που ήρθαν να συνδράμουν. Ήταν αδιανόητο αυτό πριν από λίγο, δηλαδή σχεδόν στο ύψος των δέντρων έφταναν οι τράκτορες. Να μας πείτε δύο λόγια έτσι για την κατάσταση, πώς την είδατε σήμερα, ήταν αδιανόητο όλο αυτό. Παιδιά, τι να πω, χάλια η κατάσταση, χάλια. Έχουν κινδυνεύσει περιουσίες, έχουν καταστραφεί. Σίγουρα, έχουν καταστραφεί περιουσίες εδώ, όλα τα χτήματα μέχρι από κάτω είναι όλα καμένα. Και εδώ κινδυνεύσαν σπίτια εδώ,
και παραλίγο να κάνουν και άνθρωποι. Αυτό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μας λένε οι άνθρωποι, γιατί κατανοείτε και εσείς ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η υπόθεση. Κατά κύριο λόγο, Θέμη, εκεί ακόμα βλέπουμε. Εδώ σε αυτό το σημείο είμαστε ελιές, αλλά κοίταξε να πεις τώρα. Έχει περάσει πλέον η φωτιά από εκείνο το σημείο και έχει κατευθυνθεί ακριβώς από πάνω, είναι αυτό που μας έλεγε εσύ, η διασταύρωση του πηδήματος, δηλαδή κοντά στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Ευχόμαστε σε λίγη ώρα ένα πολύ καλύτερη εικόνα. Ας πάμε λίγο προς την Εθνική και θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε. Όσο μας έχετε στη σύνδεση, θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε μαζί με τον Αλέξανδρο τον Μπελογιάννη και μέσα στο χωριό. Βλέπουμε και τους ανθρώπους. Κοιτάξτε λίγο τώρα το Ερυθρού Σταυρού που θα έρθουν εδώ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι σίγουρα θα αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν ήδη αναπνευστικά προβλήματα. Και άλλα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο μαζί με το φόβο, με την αγωνία. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε με τον καπνό που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση ακόμα και στην Καλαμάτα. Είναι και η εικόνα η οποία αντιμετωπίζουμε, γιατί εδώ μιλάμε για υλικά. Πραγματικά κάνουν την κατάσταση αποπνικτική και ασφυκτική ακόμα και στο να μπορέσει να αναπνεύσει. Γι' αυτό όσοι. Μία ακόμη μπολντόζα έχει έρθει εδώ στο σημείο. Θα ήταν φρόνιμο να απομακρυνθούν όσοι. Έρχεται ένα και ακόμη πυροσβεστικό όχημα. Έχουμε δει πραγματικά, επαναλαμβάνω, γιατί ορισμένες φορές στην πρώτη στιγμή ήμασταν στο μεγάλο δράμα. Έχουμε δει οτιδήποτε εκεί υπάρχει, δεν υπάρχει σε επίπεδο πυροσβεστικών δυνάμεων να έχει καταφτάσει εδώ, σε όλη την άξονα εδώ μεταξύ των χωριών Ασπροπουλιάς και Ανεμόμυλου. Και πάμε λίγο προς τα εδώ, γιατί νομίζω ότι θα έχει επιτυχία, όπως το είπαμε και νωρίτερα, η παρέμβαση της πυροσβεστικής και το ευελπιστούμε όλοι πραγματικά. Για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμασταν. Με την εκένωση, Θέμη, πήγαν όλα καλά, μας είπες, όταν άμεση η παρέμβαση της αστυνομίας. Με την εκένωση πήγαν εκεί. Όλα καλά, ήταν οι άνθρωποι της αστυνομίας εδώ και μπήκανε και μέσα στο χωριό. Γιατί και ξέρουμε να πολύ, βγάλουν πολλές όσους φορές το έχουμε δει, να μένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, να αρνούνται, να είμαστε φύγουν. Σε αυτό το σημείο, κοίταξε Γεωργιά. Μάλιστα. Θέλω λίγο, είμαστε σε αυτό το σημείο δηλαδή. Την παλιά Εθνική, ναι. Εδώ δίνεται η μάχη. Κύριε Κονομάκο, έχει διακοπή η κυκλοφορία, γίνεται από τον καινούριο δρόμο να τώρα πούμε προέχει εμείς. Μάχη να δούμε πώς θα μπορέσουμε να την περιορίσουμε και να δυνατόν να σβηστεί. Όλες οι δυνάμεις των χωριών είναι εδώ και είναι μπράβο, αξίζουν συγχαρητήρια πολλά. Τώρα πυροσβεστικά. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερα πυροσβεστικά. Αυτό μα δεν είναι όλοι κάτοικοι. Αυτό σημειώνουν όλοι, αυτό που λέγαμε, δηλαδή τα εναέρια μέσα να σπεύσουν. Έχει γίνει μια προσπάθεια σημαντική. Σύσσωμες οι αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές δυνάμεις, τουλάχιστον οι επίγειες. Και είναι, κοίταξε να δεις, τουλάχιστον έχει αρχίσει να βελτιώνεται όλη αυτή ο μαύρος καπνός που βλέπαμε νωρίτερα. Που σημαίνει ότι ήταν δραστική η παρέμβαση και των εναερίων μέσων, αλλά πολύ περισσότερο και των επίγειων που ήταν ηρωικές οι προσπάθειές τους, έτσι ώστε να ανακοπεί αυτό το μέτωπο. Έχεις πει για 6 εναέρια μέσα, για 6 αεροσκάφη και έχουμε και τα ελικόπτερα. Ήρθαν και άλλα, ήταν άμεση η κινητοποίηση, έτσι. Μιλάμε για 3 air tractors, δηλαδή τα καινούργια πετζετέλ. Τα δικά μας τα πετζετέλ που είναι στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, νομίζω 2 ή 3, συν ένα ελικόπτερο. Αυτή ήταν η δύναμη η οποία επιχείρησε και συνεχίζει να επιχειρεί μέχρι αυτήν την ώρα εδώ στην περιοχή. Δεν είναι καθόλου εύκολη η υπόθεση, δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί γενικά η εικόνα, αυτό είναι το θετικό. Θα προχωρήσουμε εμείς στην συνέχεια και μέσα στο χωριό. Θα την κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Είναι σημαντικό. Σπέβδουν σε άλλο σημείο. Εμείς είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την παλιά Εθνική Οδό στο ύψος της Ασπροπουλιάς, ένα μέτωπο που άρχισε να μένεται περίπου στις 2.30. Τόση ώρα ύστερα δεν έχουμε δει, 2 ώρες και πλέον, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Να πούμε ότι... Ναι, Θέμη. Ξέρω να μας ακούς. Ναι, σε ακούω. Σας δείχνουμε τώρα την εικόνα μέσα από το βαν μεταδόσεων της τηλεόρασης Best. Και θα δείξουμε ακριβώς το τι είχε συμβεί νωρίτερα. Δηλαδή, βλέπετε εσείς την εικόνα έτσι όπως αυτή ήταν στο αρχικό πλέον στάδιο της φωτιάς, ακριβώς πίσω από το σπίτι που νωρίτερα δώσανε όλη μάχη. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
Αυτή η μάχη δόθηκε, ξεκίνησε η φωτιά από εκείνα τα σημεία, επεκτάθηκε σε όλον αυτόν τον άξονα και ακόμα στο ίδιο σημείο βλέπετε ότι καίει. Να, επέστρεψαν εδώ και... Να πάρει τα είδαμε, νομίζω ότι... Ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Γεωργία. Βλέπουμε την εικόνα τώρα, δηλαδή, από το σημείο που... Υπάρχουν κάποια, επειδή είναι σε κίνηση αυτή τη στιγμή, με το μέσο του σταθμού είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Ναι, Θέμη, συγγνώμη, εσύ πρέπει να... Ναι. Είναι δύσκολη η σύνδεση. Ήμασταν νωρίτερα εκεί που ξεκίνησαν όλα. Θυμάσαι στο σπίτι το που σπίτι κατάφερε να σωθεί και αυτό και τα δίπλα γύρω. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησαν λίγο πολύ όλα. Επεκτάθηκε όλο αυτό το μέτωπο. Βλέπετε εδώ. Συνεχίζεται όλη αυτή η μάχη μέσα σε αυτούς τους χώρους. Εδώ βλέπετε καμένα αυτοκίνητα πίσω μου. Μέσα σε αυτόν τον χώρο. Φορτηγά, άλλα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται. Βρίσκονταν εκεί σταθμευμένα. Βλέπουμε εδώ ξανά, ενώ πίσω βρίσκεται ένα ακόμη πυροσβεστικό όχημα που προσπαθεί να ανακόψει αυτό το μέτωπο της Καλαμιώνας που καίει σε αυτό το σημείο. Και όλη αυτή η έκταση την οποία θα περάσουμε τώρα μαζί με τον Αλέξανδρο είναι μια έκταση η οποία γίνει κυριολεκτικά παρανάλωμα του πυρός. Κοιτάξτε να δείτε μέσα στο σπίτι, μέσα στο χωριό τι έχει συμβεί. Ήταν η μάχη που δινόταν στις πρώτες. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα. Εδώ μηχανήματα και μάχη εξκαφείς προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν μικρές αντιπυρικές ζώνες. Και δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και τις πλέον τις αναζωπυρώσεις σε ό,τι γίνεται. Εδώ παράγκες οι οποίες βρίσκονταν και οι οποίες έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Επειδή λέγαμε για την πυροσβεστική, για να σας δείξω, δεν μπορούσαμε εμείς να μεταβούμε εδώ, αλλά κοιτάξτε, εδώ που είναι οι άνθρωποι της πυροσβεστικής ακόμα και στα υπόλοιπα σπίτια, εδώ μιλάμε για την γέφυρα λίγο μετά το αεροχώρι. Χώρι, εδώ σπίτια και κάποιες άλλες παράγκες έχουν καταστραφεί. Είναι κόπη σας θέλουμε αυτή τη στιγμή, βλέπετε και εσείς κάποια σπίτια τα οποία είχαν χτίσει εδώ Ρωμά κάτοικοι της περιοχής έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Ορίστε, οι εικόνες που σας δείχνουμε είναι πραγματικά αδιανόητο, δεν υπάρχει τρόπος για να περιγραφεί και είναι και επαναλαμβάνω επικίνδυνη πολλές φορές η κατάσταση, γιατί μιλάμε για μπουκάλες, μιλάμε για πάρα πολλά έφλεκτα υλικά και δεν σταματάει αυτό το κακό, δεν είναι ότι έχει σταματήσει. Δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε, κοιτάξτε, οι αναζωπυρώσεις είναι διαρκείς σε πάρα πολλά σημεία και όλοι φοβούνται και για την συνέχεια. Εδώ που βρισκόμαστε είναι το ένα τμήμα της αστροβουλιάς, θα επιχειρήσουμε να γυρίσουμε πίσω. Στο βάθος βλέπετε κι εσείς το τι έχει γίνει με τις υπόλοιπες εκτάσεις. Και ακριβώς εδώ, μία ακόμη επιχείρηση, η οποία και αυτή έφτασε πολύ κοντά το μέτωπο της φωτιάς, ένα ελαιοτριβείο. Η φωτιά που πέρασε από αυτό εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτός ο δρόμος οδηγεί πίσω στο σπίτι που ήμασταν νωρίτερα και καταβάλλεται προσπάθεια πλέον και από τις επίγειες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί πλήρως, θα έλεγε κανείς, όλο το μέτωπο της φωτιάς και να δουν μετά τι κόλλο να ζωπηρώσεις. Έκαει όλη η έκταση, εδώ όλη κάτω έκταση. Έχει περάσει η φωτιά μέσα από τα πρώτα σπίτια. Δυστυχώς, επαναλαμβάνουμε, έχουν καταστραφεί και κάποιες από τις κατοικίες εδώ των Ρωμά που βρίσκονταν στο σημείο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι πράγμα. Αυτή τη στιγμή διέρχεστε από τα καμένα, Θέμη, έτσι, από το σημείο που ξεκίνησαν όλα που μας έδειξες νωρίτερα. Θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε μισό λεπτό, Γεωργία, για να σας δείξουμε ακριβώς πού είμαστε και τι έχει συμβεί, γιατί εδώ κινήθηκε κατά πολύ μεγάλο βαθμό η φωτιά και προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές. Νομίζω και όλο αυτό το μέτωπο εκτείνεται μέχρι μέσα από το χωριό, έτσι. Για το μέγεθος, το τι συνέβη εκεί. Υπάρχει κίνδυνος ακόμη, Θέμη, στα υπόλοιπα σημεία?
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση και στα υπόλοιπα σημεία. Όμως βλέπεις ότι δεν μπορεί να το πει κάποιος αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί τη στιγμή που συζητούσαμε και σας δείχναμε την εικόνα, πίσω ξεπηδούν σε άλλα σημεία που υπάρχουν καλάμια ή άλλα έφλεκτα υλικά, ξεπηδούν φλόγες και προκαλούν προβλήματα. Είναι μια ακόμα ρήψη από πράκτορα. Δεν μπορείς να εφησυχάσεις και λίγο να σιγοκαίει κάτι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Εκεί δεν ξέρω τι είναι, αποθήκες, σπίτια, παράγκες, τι είναι αυτό τώρα εκεί. Ενώ βλέπουμε και τα ενέργεια μέσα που συνεχίζουν τις ρήψεις. Όσο τα βλέπουμε να σου πω, γιατί είναι και η κάμερα λίγο κάπως λόγω του ότι ήσασταν τόσο πολύ κοντά και έχει βραχεί. Στο πλαίσιο, εντάξει, του ρεπορτάζ και πολύ καλά κάνετε. Αυτό εκεί είναι ένα... Εδώ είναι ο κύριος Βλαχονικόλαιος μαζί με την ομάδα των εθελοντών που και αυτοί συνδράμουν στο έργο και πολύ σημαντική καθοριστική δική της παρέμβαση. Κοιτάξτε, παντού πετούν εναέρια μέσα. Και στο σημείο αυτό δύο νέοι τράκτορες έρχονται προκειμένου να αποκόψουν το μέτωπο, να μην περάσει στα υπόλοιπα σπίτια. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα πάμε προς τα εκεί. Αυτό που έχει καεί, Θέμη, δίπλα σου, τι είναι σπίτι, είναι... Είναι σπίτι στο οποίο διέμενε. Άρα... Εκεί... Ρωμά κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έγινε παρανάλωμα, όπως είδες και εσύ. Ελπίζω να είναι όλοι καλά στην υγεία τους, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους με μεγάλες οικογένειες, με πολλά παιδιά, μικρά παιδιά, και να έχουν προλάβει όλοι να έχουν φύγει, που είναι το μείζον. Προσπάθησαν, ναι, από ό,τι μας είπαν και οι ίδιοι, δηλαδή να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Το μείζον σε αυτή τη στιγμή και σε αυτή την κατάσταση ήταν αυτό, δηλαδή να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Κοντά σου, ίσως να μας έλεγε και ο ίδιος με πόσες Αυτό προσπαθώ είναι, μας περιέγραψε και ένα περιστατικό που δεχτήκαν επίθεση εδώ από Ρωμά. Είπαμε για το προηγούμενο περιστατικό με τους πυροσβέστες. Τέλος πάντων, δεν είναι η στιγμή να υπάρχει ένταση, το επαναλαμβάνουμε. Ναι, δεν είναι στιγμή είχαμε να υπάρχει ένταση, είναι στιγμή είναι στιγμή να ηρεμήσουν όλοι πάνω απ' όλα και να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερο για να σωθούν οι δυνάμεις. Να σωθούν εδώ οι άνθρωποι πάνω απ' όλα και οι περιουσίες. Σπέβδουν κι άλλοι κάτοικοι εδώ, σπέβδουν κι άλλα οχήματα της πυροσβεστικής. Συνεχίζει και η προσπάθεια από αέρας, κοιτάξτε. Τα πετζέντελ βρίσκονται πάνω μας, ακριβώς από πάνω μας. Βλέπουμε και τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής να καταφτάνουν. Γιατί το μέτωπο που σας περάσαμε νωρίτερα και σας είπαμε ότι φάνηκε να είναι ελεγχόμενο, κοιτάξτε, ένα πάσα ώρα και στιγμή φουντώνει και αυτό. Δηλαδή και γίνεται προσπάθεια και εκεί με τη νέα κατάσταση της πυροσβεστικής να αντιμετωπιστεί και να ανακοπεί σε κάποιο βαθμό. Επειδή βλέπουμε τώρα και το... κολόνα της ΔΕΗ εκεί, μιλήσαμε νωρίτερα γι' αυτό και την παρουσία των στελεχών από τη ΔΕΔΙΕ. Ρεύμα η περιοχή έχει? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα η περιοχή και είναι φυσικό αυτό. Να μην υπάρξουν τίποτα άλλα προβλήματα. Η αστυνομία είναι εδώ, η πυροσβεστική είναι εδώ, προσπαθούν και αυτοί να μην υπάρξει θέμα, να ηρεμήσει λίγο το κλίμα, γιατί επαναλάβω, χάνεται η περιουσία. Γίνεται πολύ δύσκολη στιγμή και για όλους, εκνευρισμός επικρατεί. Είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά που σου ανέφερα. Τι να πει κανείς, νομίζω... Και παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια εικόνα η οποία είναι καλύτερη, θα είναι σίγουρα μακριά η νύχτα, θα υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, θα είναι δυνάμεις εκεί να πούμε και ίσως και οι εθελοντές που θα... Κοίταξε, βλέπεις και εσύ ότι το πετζεντέλ ήρθε και έριξε σε ένα χώρο ο οποίος βρίσκεται μπροστά μας. Και αυτό γιατί εδώ κάηκαν τα σπίτια εδώ του καταβλισμού των Ρωμά που υπήρχε, αλλά κάηκαν αυτοκίνητα, κάηκαν ό,τι υπήρχε δεν υπήρχε εδώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ξεπηδούν και νέα μέτωπα μέσα στους καλαμιώνες, υπάρχουν ακόμα έφλεκτα υλικά που πυροδοτούν αυτήν την εικόνα.
Είναι χαρακτηριστική εικόνα που μας δίνει ο Αλέξανδρος Μπελογιάννης τώρα, Θέμη, που μας δίνεται από εκεί, γιατί βλέπουμε και αυτοκίνητο που έχει καεί μαζί με ένα ακόμη σπίτι. Άρα μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση για ανθρώπους που ολιμελείς οικογένειες, έτσι. Κατά κύριο λόγο. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το μέτωπο είναι αυτό τώρα αυτή τη στιγμή που μας προβληματίζει και εμάς και την πυροσβεστική. Είναι αυτό εδώ μπροστά μας, που ήταν και το βασικό κύριο μέτωπο τις πρώτες ώρες. Ξανά δηλαδή αντιμετωπίζουμε κατάσταση συναγερμού σε αυτό το σημείο. Και ο λόγος είναι γιατί πλέον η φωτιά έκανε τον κύκλο της, να το πούμε έτσι, σε μια μεγάλη ακτίνα. Κατέκαψε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε εδώ και επιχειρεί να πέσει, να το πούμε έτσι, σε μια ρεματιά που υπάρχει εδώ σε ένα παραποτάμιο χώρο εδώ του Παμίσου και να κατακάψει ό,τι έχει μείνει σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο ζήτημα ιδιαίτερο για τους ανθρώπους του χωριού, γιατί αυτό ρωτάμε και εμείς και προσπαθούμε να αντλιεύσουμε σαν πληροφορία από κάθε ένα, να μην έχει κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Περιουσίες, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είτε αυτές είναι αγροτικές εκτάσεις είτε οτιδήποτε άλλο, έχουν καταστραφεί, έχουν προκληθεί πάρα πολλές ζημίες. Φαντάζομαι θα ξεκινήσει και μια διαδικασία καταγραφής και αποτύπωσης. Σε αυτήν εδώ τη διασταύρωση, λοιπόν, ο δρόμος που οδηγούσε προς το χωριό μέσα. Στο χωριό μέσα και προς τον Άρη, σε αυτήν εδώ τη διασταύρωση πέσανε οι δυνάμεις, ανακόπηκε το μέτωπο για να μην περάσει προς τα πάνω στο χωριό και υπάρξουν χειρότερα ζητήματα. Βλέπετε και εσείς τους ανθρώπους ακόμα και τώρα μέσα στις κάπνες, μέσα στο οτιδήποτε. Αυτά είναι τα πρώτα σπίτια του χωριού και είναι τα σπίτια εκείνα τα οποία κινδύνευσαν από την πρώτη στιγμή. Από την άλλη πλευρά είμαστε τώρα. Για να μας πείτε δύο λόγια εδώ. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη πραγματικά. Πολύ δύσκολη, αέρας πολλής, μεγάλες ζημίες σε σπίτια, σε μαντρί ευτυχώς το γλιτώσαμε, ενωφίλουμε πρόβατα. Έχουν καταστραφεί και χώροι μέσα στα σπίτια, έτσι. Ελάχιστα εδώ πέρα, κάτι βίλες, μικρές βίλες που ας πούμε, κάτι αμπέλια, ελιές, μεγάλες καταστροφές εκεί. Και προχωράει προς τα κάτω η φωτιά. Και προχωράει ακόμα προς τα κάτω. Ναι, προχωράει κάτω εκεί. Είναι αυτό που λέγαμε κι εμείς, ότι χρειάζεται να γίνει προσπάθεια να μην επεκταθεί αυτό το μέτωπο προς τα νότια. Όπου και να σταθείς, όπου και να βρεθείς, εδώ στη ζώνη, γενικά στην περιοχή του Αριοχωρίου και της Ασπροβουλιάς, συναντάς εδώ πυροσβεστικά. Να βλέπουμε και εδώ μια νέα πυροσβεστική εγκατάσταση, η οποία έχει στηθεί για να προστατεύσει το σπίτι που βρισκόταν και τα κατάφεραν οι άνθρωποι. Δεν ήταν να το πούμε καθόλου εύκολη αυτή η υπόθεση. Κοιτάς και εσύ, βλέπεις και εσύ ότι πέρασε το πύρινο μέτωπο μέσα κυριολεκτικά από το σπίτι, το οποίο χάνεται ακόμη και τώρα στις φλόγες. Πραγματικά, γιατί είδαμε και το όχημα που έχει καεί, μας έδειξες και άλλο νωρίτερα και άλλα σπίτια, ακούσαμε και τη μαρτυρία του κατοίκου εκεί. Έχουν λίγο, έτσι, η άνεμη είναι λίγο πιο υποτονική αυτή τη στιγμή, αλλά σύμφωνα με την πρόβλεψη το βράδυ θα έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο μποφόρ σε ένταση. Επομένως, θέλει προσοχή και για τις επόμενες ώρες. Κοίταξε αυτό που υπεστέμει. Αυτό. Με το που ξεκινάει και πιάνει λίγο άνεμος, κατευθείαν ξεπηδούν οι φλόγες. Νομίζω είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Και όταν πιάσει φλόγα μέσα στα καλάμια εδώ, στα ξερά καλάμια ή οτιδήποτε. Αυτό, ναι. Κατανοείς και εσύ αυτό πόσο δύσκολο είναι. Και τώρα με τον Αλέξανδρο τον Μπελογιάννη, αυτά τα πολύ μικρά που καίγονται, δεν ξέρεις σε τι μπορεί να εξελιχθούν και τι μπορεί να συμβεί. Ειδικά τις επόμενες ώρες που φαίνεται ότι θα έχουμε από 2-4 μποφόρ, καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να συνεπάγεται, γιατί γι' αυτό θέλει επαγρύπνηση από τους φορείς. Από ό,τι βλέπω, Θέμη, και την έχεις την εικόνα, είναι αρκετές οι υλικές ζημιές και αρκετές οι ζημιές σε σπίτια. Ναι, είναι αρκετές οι ζημιές και να το πω έτσι, πραγματικά συγκλονίζει αυτή η εικόνα την οποία συναντάμε από κοντά με τους ανθρώπους και τους κατοίκους να κρατάνε τα πρόσωπά τους. Όταν βλέπεις ακόμα και η περιουσία στο χτήμα σου που αύριο δεν θα έχεις να καλλιεργήσεις, αύριο δεν θα έχεις εισόδημα, να χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Όλοι προσπάθησαν μέσα ό,τι μπορούσαν να κάνουν, ό,τι ήταν δυνατόν. Και όλοι προσπαθούν μέχρι εκεί για αυτήν την ώρα. Ευελπιστώ πως θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε λίγα λεπτά, γιατί βλέπουμε τουλάχιστον ότι σε αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μοιάζει να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παραμένει ένα μέτωπο το οποίο είναι
αυτή τη στιγμή προς τα βόρεια και ένα μέτωπο το οποίο είναι κάτω από τα σπίτια αυτά, νότια, να μας προβληματίζει. Ευελπιστούμε ότι και με τη συνδρομή των αερίων που έχουν πάει αυτή τη στιγμή να τροφοδοτηθούν ξανά, δεν θα υπάρχει θέμα περισσότερο. Ακόμη παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις. Που βλέπουμε μοιάζει... φλογίτσες δεξιά και αριστερά, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, έτσι, και ειδικά από το βράδυ ίσως και αργότερα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυτή η επαγρύπνηση. Μιλάμε για μια φωτιά, Θέμη, που ξέσπασε περίπου στις 2.30 και πρόλαβε να κάνει τόσο πολύ μεγάλη ζημιά ήδη, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να επαγρυπνούμε, έτσι, και θα μείνουν φαντάζομαι και οι δυνάμεις εκεί. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί πολύ σωστά το περιγράφεις, μέσα σε λίγα λεπτά έγινε η συγκεκριμένη επέκταση του πυρήνου αυτού μετόπου και βοήθησαν πάρα πολύ, επαναλαμβάνουμε, τα καλάμια, που δεν νομίζω να μπορούσε να συναντήσει καλύτερο πεδίο για να επεκταθεί τόσο γρήγορα η φωτιά. Φυσικά οι ελιές οι οποίες έχουν καεί, αλλά και η έκταση η οποία υπήρχε εδώ και ήταν πραγματικά έφλεκτη σε όλα τα, σε μια ξερά χόρτα, μόνο και μόνο όταν πατούσε μια κάφτρα επάνω, έπαιρναν κατευθείαν. Βλέπουμε εδώ μια ακόμα ρήψη την οποία επιχείρει ο τράκτορας, επιτυχημένη στο σημείο που πριν από λίγο έμοιαζε να υπάρχει μια ξανά αναζωπήρωση. Έρχονται και άλλες δυνάμεις από κάθε γωνιά και τα συνεργεία της ΔΔΕ βλέπουμε εδώ έχουν φτάσει. Για να σε αποδεσμεύσουμε να... για λίγο, να πούμε η εικόνα στα άλλα σημεία, επειδή μίλησαμε για τρία μέτωπα, είναι καλύτερη, δεν ξέρω αν θα θέλεις να μεταφερθείς. Είναι πολύ καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη. Ωραία. Αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλύτερη. Άρα, μπορούμε να συνοψίσουμε, γιατί ήδη έχουμε πάρει χρόνο δικαιολογημένα, φαντάζομαι, από την εκπομπή της Δέσποινας της Ηλιοπούλου. Θα έρθει σε λίγο το τι λες τώρα, όπου θα συνδεθείς με τη Δέσποινα ξανά. Κατάσταση είναι εγώ τώρα από Καλαμάτα, είμαι, γιατί μπαίνω σε Ασπροπουλιά, είναι δική μου. Είναι ένα, ευτυχώς έχουν έρθει τα αεροπλάνα, πετάνε. Δίνουν φωτιά, έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στην εκκλησία, στην Αγία Κατερίνη, έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. Ευτυχώς οι πυροσβεστικοί, τα παιδιά να είναι καλά, ό,τι μπορούν να κάνουν. Την προλάβανε. Ανησυχήσατε εσείς μόλις ακούσατε το 112 για τους δικούς σας ανθρώπους? Είναι λογικό. Είναι και εγώ είπα και ανησύχησα που βούλευα στο εργοστάσιο που βλέπα και είδα μια καπνιά. Και νόμιζα ότι είναι από τη Μικρομάνη φωτιά. Λέω κάπως στη Μικρομάνη. Παίρνω το τηλέφωνο του δικού μου, μου λέει έχει πάρει φωτιά σε ένα σπροπουλιά. Και έρχομαι σε ένα σπροπουλιά, αλλά δεν πήρα και δύο χάλι. Λέω εντάξει, μια φωτιά, μια μικρή. Αλλά ήταν κόλαση. Τι κόλαση, μόνο κόλαση ήταν. Ας είναι καλά τα πιάτα της πυροσβεστικής που την προλάβανε. Το ακούμε αυτό και νομίζω ότι είναι και αυτό που σου είπα από την αρχή. Γιατί ήταν πολύ σημαντική η καθοριστική παρέμβαση της πυροσβεστικής να μην υπάρχουν μεγαλύτερες ζημιές, ειδικά μέσα στον οικισμό. Στον οικισμό της Ασπροπουλιάς. Ασπροπουλιάς. Τα παιδιά προλάβανε ευτυχώς και δεν καήκανε σπίτια και οικογένειες. Και οι οικογένειες βλέπετε και εδώ τους ανθρώπους και... που φεύγουν από το χωριό. Εντάξει, μήπως είναι... μας οι τσιγκάνοι καήκανε. Είναι και η έκκληση που κάναμε από την πρώτη στιγμή. Όλοι όσοι έχουν δικούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μαζί τους και να βοηθήσουν, γιατί μιλάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα χωριά μας και για μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία. Θέμη, να πούμε ότι επειδή έχουμε πάρει χρόνο από τις Δέσποινας, είναι έτοιμη η Δέσποινα Ηλιοπούλου. Ίσως να χρειαστεί να μεταφερθείς από αυτό το μέτωπο σε κάποιο άλλο, αφού είναι καλύτερη εικόνα, να της δώσεις την εικόνα και από άλλα σημεία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.